Χαιρετίζω και εγώ τους συντελεστές του 20ου Αγώνα Δρόμου Καλαμάτας, το οποίο από ό,τι ξέρω διοργανώνει είναι ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Σύλλογο, στο Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου, στον πρόεδρο τον Χρήστο τον Μπένο, για όλη αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση στην πόλη μας. Μια εκδήλωση η οποία δείχνει ότι η κοινωνία της Καλαμάτας ασχολείται με τον αθλητισμό. Η κοινωνία της Καλαμάτας είναι μια υγιής κοινωνία και μια κοινωνία η οποία έχει πολλήπλευρη ενασχόληση και ενδιαφέρον. Το δρομικό κίνημα στην Μεσσηνία και γενικότερα στην Ελλάδα νομίζω ανεβαίνει σιγά σιγά. Πολύ κόσμο συμμετέχει πια σε αγώνες δρόμου και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι και βοηθάει στην άμυλα αλλά βοηθάει και στην υγεία των πολιτών. Η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πάντα δίπλα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως και ο Δήμος Καλαμάτας, όπως άκουσα προηγουμένως, βοηθάνε το Σύλλογο, βοηθάνε στη διοργάνωση αυτή και πραγματικά θα είμαστε πάντα δίπλα και όπου χρειαστεί θα βοηθάμε. Θέλω να πω ακόμα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα έσοδα από αυτούς τους αγώνες και από αυτές τις εκδηλώσεις διατίθεται για κοινωνικούς σκοπούς, όπως φέτος από ό,τι είδα είναι η πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Συγχαίρω όλους, συγχαρητήρια, καλή επιτυχία στους αγώνες και να έχουμε όλοι καλά και χρόνια πολλά. Να είστε καλά.